Σε αυτό το σημείο, όπως θα δείτε, αποφασίζω να αλλάξω από slow jigging σε tie rubber, μιας και τα ψάρια δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέχρι να αρματώσω το tie rubber μου, ο φίλος Χρήστος είχε καταφέρει να πιάσει σε πλάνο ένα πολύ καλό μεγέθους λιθρίνι και αμέσως μετά χτυπάει και σε μένα ένα τσαούσι. Μέσα σε ένα διάστημα μερικών λεπτών μας είχαν χτυπήσει 3 ψάρια, τα οποία τα πήραμε και τα 3. Δυστυχώς το ένα δεν καταφέραμε να το καταγράψουμε στην κάμερα και όπως θα δείτε βέβαια η μέρα συνέχισε να γίνεται ακόμη πιο βροχερή και μας ανάγκασε να φύγουμε νωρίς για πίσω. Τώρα το βλέπει. Το άλλο τι φορά. Δεν το πήρα εκεί στα 55 που λέει. Όχι, αλλά εκεί έκανε τα κεφάλια του. Όχι, αυτήν άλλη με το είναι στα 55. Όχι, όχι, αυτό εδώ λέω, ρε. Πάνω. Α, μου τσίπησε και εμένα. Εν τω μεταξύ, πάνω που ετοιμαζόμουν να πω ότι δεν βλέπουμε ψάρια, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει. Αποχή. Λιθρίνη ρε μάτα. Ωραίο λιθρίνη. Απίστευτο η λιθρίνη. Βγάλε τις καθετές. Ωραίο. Πήρα τσιμπιές. Να το. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Πες από εκεί. Ε, θα δείξει. Α, τελικά. Πέρα λίγο μικρό. Ήταν τσαμπουκαλεμένο στην αρχή. Χαμηλά το πήρες ή ψηλά? Ψηλά το πήρα. Λίγο πιο μεγάλο. Λιγνίνο ιδέες τέτοιο. Ναι, ένα αγρόπουλο. Μεγάλο αγρόπουλο. Κόκκινο είναι σίγουρα πάλι. Όπα, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ωραίο. Αυτό που αυτό καλύτερο. Ωραία, φίλε. Αυτό ήταν καλό. Πολύ καλό. Ωραίο ψαράκι. Πολύ ωραίο φίλε, είναι τόσο ρουφά. Εδώ στο καλαμαράκι.
και κάπως έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Μείνετε συντονισμένοι για νέα βίντεο τώρα που καλοκαιριάζει.